προχωράει η διαδικασία. Γιατί να μια απάντηση και λέω για τον κύριο Πακούλη που είπε για το δημοσίευμα. Δεν προβλέπεται μέσα για το δημοσίευμα. Το άρθρο 23, σα είπα και πάλι στο παράγραφο 5, το λέει ρητά. Είναι θέμα του Τοπικού Συμβουλίου και η σημερινή συνάντηση έγινε απλώ εξαρτώντα στα άκρα αυτό που διέπει τη δημοκρατία και το λόγο και τι αποφάσει. Για δικιά μα διευκόλυνση, στι καλέ μα όλου εδώ και μάλιστα περισσότερο του φορεί που έχουν διατελέσει έστω και πρώην αιρετή και είναι σύλλογοι και οι αυτοπολίτες. Γι' αυτό σας δώσω το λόγο να πείτε την άποψή σας. Θεωρώ ότι είμαστε στη θέση να ψηφίσουμε, να βγάλουμε την απόφασή μας. Πολύ σωστά ο κ. Κίνης το είπε, δείχνει η λυμένη απόφαση. Εν μέρη ήταν η λυμένη, κ. Κίνη, ειλικρινά. Εγώ θεωρώ με το όλο τη συζήτηση εδώ, το αποτέλεσμα που βγάζω, ότι δεν μπορώ να μην δεχτώ τις 600 αιτήσεις των πολιτών του αιτήματος. Και μιλάμε πάντα για μια προσπάθεια. Δεν μιλάμε ότι η απόφασή μας αυτή η σημερινή του Τοπικού Συμβουλίου είτε θετική είτε αρνητική, είτε θα τη σταματήσει, μάλλον θα τη σταματήσει, ναι, αν ήταν αρνητική θα τη σταματούσε. Είτε είναι θετική δηλαδή η απόφασή μας, ότι θα έχει γίνει και πράξη. Πρέπει να περάσει ακόμα μερικά στάδια, να φτάσει στον Υπουργό που είναι ο τελικός κριτής για αυτή την απόφαση. Αλλά θεωρώ ανέτοιμο από πλευρά μου να μην σεβαστώ εσάς τους πολίτες, αυτούς τους 600 πολίτες και αυτόν τον αριθμό που μεγαλώνει καθημερινά, να μην τους ικανοποιήσω αυτό το αίτημα σου, της ελπίδας. Ότι κάτι που δεν θέλει να αλλάξει. Το ζητάνε με αυτόν τον τρόπο. Όπως θα το συζητήσουμε μετά από τις εκλογές με αλλαγή προσώπων, μπορεί να μας αλλάξουν και εμάς, θα ψηφίσουν κάποιος άλλος, σε αυτή τη θέση είναι κάποιος άλλος από εδώ μέσα από εσάς σήμερα. Έτσι τον Μάιο, μετά τον Μάιο. Έτσι λοιπόν, παρέχω το δικαίωμα στους πολίτες μου να τους κάνω το χατήρι για να προχωρήσουμε τις αυτές αιτήσεις εκεί που πρέπει. Δεν κάνεις το χατήρι, υποχρεωμένος. Είμαι υποχρεωμένος βασικά. Και έχουμε πλήρη επίγνωση του βάρους αυτής της απόφασης. Και εννοείται ότι οι ίδιοι και εμείς θα κρυφθούμε πολιτικά όταν έρθει η ώρα. Δεν υπάρχει καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Απέναντίας υπάρχει μεγάλο ρίσκο, το ξέρετε. Είμαστε πλέον. Μάλλον το έχουμε αναλογιστεί και έχουμε πλέον το γνώση αυτών, ώστε να υπομισθούμε μεθαύριο το πολιτικό κόστος που μας αναλογεί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κυρία Αυγερίνου. Συγγνώμη. Δεν θα έχει μεγαλύτερο βάρος η γνωμοδότηση να έχει τουλάχιστον το 51%, δηλαδή να μαζέψουμε περισσότερους ψήφους ακόμα. Κάθε μέρα. Σας είπα και πάλι, αυτές οι υπογραφές δεν είναι ψήφοι. Είναι το αίτημα να κινηθεί η διαδικασία. Εμείς αποφασίζουμε. Το τριμελές. Δυστυχώς ο Καλλικράτης αυτό έχει. Μέχρι το 10 ήταν 7 μελές στο Κοινωνικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν η εκπροσώπηση εδώ του χωριού. Πλέον του Καλλικράτη μειώθηκε η εκπροσώπησή μας στο τριμελές Συμβούλιο. Και δύο θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα. Αυτά είναι. Πέφτει βάρος σε εμάς. Σας λέω, έχω γνώση αυτών. Αν αναλαμβάνω πλήρες ευθύνες πλέον αυτής της απόφασης, ό,τι πολιτικό κόστος είναι, εννοείται θα το δεχτούμε. Εμείς έχουμε κάνει την απόφασή μας που έχουμε μιλήσει. Θα γίνει και ψηφοφορία μπροστά σας και δεν έχουμε να τρέψουμε τίποτα. Κυρία Σεμιτζέλη. Λοιπόν, θεωρώντας τον αριθμό των υπογραφών που έχουν μαζευτεί αυθόρμητα και όχι μεθοδευμένα, ξανατονίζω, πολύ σημαντικό τον αριθμό των υπογραφών αυτών, τον θεωρώ ως εντολή. Εντολή των κατοίκων που μου έχουν ορίσει ως σύμβουλος αυτήν εδώ την κοινότητα με τις τελευταίες εκλογές που έγιναν. Ψηφίζω λοιπόν θετικά, θέλοντας για άλλη μια φορά να σας διευκρινίσω ότι πίσω από αυτή την ψήφο μου, τη γνώμη μου, να το πω καλύτερα γιατί είναι γνωμοδοτική αυτή η συνεδρίαση, δεν βρίσκεται κανένα απολύτως πολιτικό και προσωπικό συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα των συμπολιτών μας, αν και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι η προσπάθεια κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι σίγουρα θα είμαστε στο Δήμο Λευκοσιωτικής, θα ψηφίσω υπέρ και δεσμεύω να σεβαστώ όποια και απόφαση, όποιο να είναι το αποτέλεσμα. Εννοείται, δεν είναι 2-0. Εγώ από την αρχή το δήλωσα ότι δεν σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε για προσπάθεια. Θα κινηθεί η διαδικασία και αναλαμβάνοντας πλήρως όλο το βάρος αυτής της σημερινής απόφασης. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα σε όλους. Αυτά είναι άνθρωποι.